Η νομοθεσία καλύπτει τις επιχειρήσεις που κρίνουν ότι ο εργαζόμενος που αρνείται να εμβολιαστεί εμποδίζει τη λειτουργία της επιχείρησης, ξεκαθάρισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η πόρτα για απολύσεις, αντιλαμβανόμαστε, μη εμβολιασμένων έχει ανοίξει διάπλατα. Στη Βουλή, ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης συγκρούστηκε με το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη για την υποχρεωτικότητα και τις κυρώσεις σε όσους πουν όχι στο εμβόλιο. Σε λίγο θα δούμε αναλυτικά τι θα ισχύσει και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στους χώρους εργασίας. Πριν όμως να δούμε το ρεπορτάζ. Βήμα-βήμα θέλει να ξεδιπλώσει η κυβέρνηση το σχέδιό της για την ενίσχυση του εμβολιαστικού κύματος με προσεκτικές αποφάσεις για την υποχρεωτικότητα και την επικοινωνιακή αντεπίθεση προς τους ανεμβολίαστους. The challenge is to convince people to get vaccinated. We have also reached that threshold. I'm happy to report that with a comprehensive campaign that we have put together, and I think with a proper balance between incentives and disincentives, we see vaccinations significantly pick up over the past weeks, and we need to continue along that path. Εμβολιαστείτε ήταν το μήνυμα και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα από την Κρήτη προς τους πολίτες. Πώς πάμε, ρε παιδιά? Αγώνας. Να κάνουμε όλοι τα εμβόλια να μην ξανακλείσουμε. Κουράγιο. Προσέχετε τις μάσκες να φοράτε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα γίνουν απολύσεις, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν θα γίνει αλλαγή νομοθεσίας, καθώς η υφιστάμενη καλύπτει, όπως είπε, τον εργοδότη που θα επιλέξει να απολύσει ανεμβολία στο εργαζόμενο. Θα γίνουν σίγουρα απολύσεις. Κάποιος... Αναπόφευκτα θα γίνουν απολύσεις όταν υπάρχει περίπτωση η επιχείρηση να καταστραφεί. Πρέπει να περάσουμε όλοι μαζί το μήνυμα. Το μήνυμα στους συμπολίτες μας για τον εμβολιασμό. Αλλά και το μήνυμα προς την πλευρά της κυβέρνησης ότι πρέπει να κάνει το παν για να ενώνει τους πολίτες του την ώρα και όχι για να διχάζει. Στη Βουλή, ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης συγκρούστηκε με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη για την υποχρεωτικότητα και τις κυρώσεις σε όσους πουν όχι στο εμβόλιο. Εάν έχετε κάποιο φετίχ με τις απολύσεις, όχι εσείς προσωπικά, μπορεί ο Πρωθυπουργός από τότε που ήταν Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Αυτό δεν θα το ξεσπάσει πάνω στην κοινωνία και πάνω στην πανδημία. Εμείς λέμε για τους υγειονομικούς και για αυτούς που φροντίζουν ηλικιωμένους ανθρώπους. Εμείς λοιπόν εκεί είπαμε ότι η κύρωση καταρχήν είναι η αναστολή. Όλο αυτό θα εξειδικευτεί νομικά. Για λανθασμένους χειρισμούς κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη η Φόφη Γεννηματά κατά την επίσκεψή της στην Αργολίδα. Το μήνυμα λοιπόν του κινήματος αλλαγής είναι ένα. Εμβολιαζόμαστε γιατί νοιαζόμαστε. Η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει τις εγκληματικές της ευθύνες στη διαχείριση της πανδημίας και στις καθυστερήσεις στους εμβολιασμούς, φορτώνοντας το φταίξιμο στους εργαζόμενους και κάνοντας πλάτες στην εργοδοσία για απολύσεις με βάση και τις διατάξεις του πρόσφατου αντεργατικού νόμου. Την ίδια ώρα, στο Υπουργείο Παιδείας ανοίγει συζήτηση για τη λειτουργία του νέου ακαδημαϊκού έτους με φοιτητές που θα μπαίνουν στα αμφιθέατρα πιθανότατα μόνο εμβολιασμένοι ή με rapid test. Ήδη πάντως, η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως προανήγγειλε πως μέσα στα πανεπιστήμια θα ξεκινήσει ευρεία λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων. Έρχεται μέσα στην εβδομάδα το πλαίσιο για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Ο κυβερνητικός μας συντάκτης Γιάννης Χριστάκος είναι μαζί μου στο στούντιο και θα μας πεις, Γιάννη, τι θα ισχύσει με τους εμβολιασμούς, τι θα ισχύσει με τις υποχρεωτικές άδειες και όλα αυτά από πότε. Καθερίνα, μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας έρχεται η διάταξη πιλότος ουσιαστικά για τους ανεμβολίαστους εργαζομένους στο δημόσιο. Διευκρινίζει η διάταξη αυτή ότι δεν υπάρχουν απολύσεις. Υπάρχει όμως η υποχρεωτική αναστολή εργασίας και μάλιστα είναι επαόριστον ή, αν το πούμε επί το λαϊκότερον, μέχρι ο υπάλληλος να εμβολιαστεί. Είναι άνευ αποδοχών αυτό. Και βέβαια η πιο σημαντική διευκρίνηση που πρέπει να κάνουμε είναι ότι αυτό θα ισχύσει για όσους η κυβέρνηση αποφασίσει ότι η υπηρεσία τους υπάγεται στους υποχρεωτικώς εμβολιασθέντες. Να θυμίσουμε ότι μέχρι σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, δηλαδή, είναι σε αυτή την κατηγορία εργαζόμενοι στα γεροκομεία. Μόνο. Και όπως έχει ανακοινώσει ήδη ο Πρωθυπουργός, από 1η Σεπτεμβρίου θα μπουν και οι υγειονομικοί. Εάν θα προσθεθεί κάτι άλλο σε αυτή τη λίστα, για παράδειγμα οι εκπαιδευτικοί ή οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς, το απέκλεισε ο αρμόδιος υπουργός σήμερα, ή κάποια άλλη κατηγορία στο βαθμό της επικινδυνότητας, θα το δούμε σίγουρα μέσα στον επόμενο μήνα. Αλλά αυτό που κρατάμε είναι ότι για τους ανεμβολίαστους η απόφαση είναι αναστολή εργασίας και χωρίς απολαβές. Μα νομίζω και αυτό που είδαμε τώρα στο ρεπορτάζ που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν αφήνει και πολλά περιθώρια. Η φράση συγκεκριμένη ήταν σίγουρα
θα γίνουν απολύσεις και μάλιστα δεν χρειάζεται, λέει, εμείς να φέρουμε κάποιο νέο θεσμικό πλαίσιο. Καλύπτει το υπάρχον τους εργοδότες να διώξουν κάποιον σε μια ιδιωτική επιχείρηση, εννοώ. Αυτό είναι για το συγκεκριμένο άρθρο που θα φέρει την επιχείρηση σε κίνδυνο. Είναι αυτό που ψηφίστηκε πρόσφατα και αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Σαφώς αυτό επικαλείται, ναι, ο κύριος Γεωργιάδης. Αλλά σύμφωνα με τα όσα είπαμε νωρίτερα, και στον ιδιωτικό τομέα σαφώς δεν υπάρχει απόλυση, δεν προβλέπεται απόλυση στον δημόσιο τομέα. Έχει όμως. Τις κυρώσεις μας αναφέρει. Τις κυρώσεις τις οποίες είπαμε νωρίτερα. Να σου πω μόνο γρήγορα, γιατί έχει αυτό τη σημασία του ότι. Για να καταλάβουμε τη σοβαρότητα της καταστάσεως τώρα με αυτό το κύμα που έρχεται, οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν βγει με τα μέτρα έχουν διάρκεια ισχύως μία μόνο εβδομάδα. Mm-hmm. Ενώ όλη την προηγούμενη χρονιά ήταν 15ήμερα ή και μηνιαία. Αυτό δείχνει ότι ανά πάσα στιγμή υπάρχει ετοιμότητα να προσθεθούν νέα μέτρα. Και να πόσο κλείσω... ρευστή είναι η κατάσταση επίσης, ναι, και παρακολουθούν μέρα-μέρα είναι, και αυτή. Σωστά, είναι πολύ ρευστή. Η μετάλλαξη Δέλτα φέρνει, όπως είδαμε και στα προηγούμενα ρεπορτάζ, πολλές περιοχές της χώρας σε επικινδυνότητα κόκκινου βαθμού και θα πρέπει όλοι να προσέξουν. Εγώ να κλείσω λέγοντας ότι υπάρχει μια εκστρατεία τώρα εντείνεται του εμβολιασμού. Έστειλε ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών, ο κύριος Πέτσας, μια επιστολή στους δημάρχους, ο οποίος τους λέει ότι μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε χωριό, μικρό, μεγάλο, όσο απομακρυσμένο και αν είναι συνεργείο του ΕΔΟ, να κάνει τους εμβολιασμούς και καλεί τους δήμους να ενημερώσουν το Υπουργείο και τους αντίστοιχους φορείς που υπάρχει τέτοια ανάγκη και αν μπορούν να διαθέσουν και ένα όχημα για να μπορεί να φτάσει ο εμβολιασμός σε κάθε άκρη της χώρας. Ναι, Χριστάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες.